Σε πονοκέφαλο διαρκείας έχει εξελιχθεί η ακρίβεια στα τρόφιμα για τους καταναλωτές, οι οποίοι βλέπουν τις τιμές στο ράφι να έχουν σκαρφαλώσει πια σε απρόσιτα επίπεδα. Πολύ ακριβές. Αλλά και δεν βλέπουμε ούτε να σταθεροποιούνται, ούτε να κατεβαίνουν. Όλο προς τα πάνω. Οι αυξήσεις στα τρόφιμα τρέχουν με διψήφιο ρυθμό εδώ και 16 μήνες. Την τελευταία φορά που ο πληθωρισμός τροφίμων ήταν σε μονοψήφια επίπεδα ήταν το Μάρτιο του 2022 και έκτοτε τρέχει με σπασμένα φρένα, με το δείκτη να διαμορφώνεται στο 12,3% τον Ιούλιο. Γενικότερα είναι στα ύψη. Το ράλι των ανατιμήσεων έτρεξαν τον προηγούμενο μήνα τα φρούτα και τα λαχανικά, ενώ μεγάλες ανατιμήσεις είδαν επίσης το λάδι και το ψωμί, με τις συγκρούσεις στη Μαύρη Θάλασσα να εντείνουν τις ανησυχίες για τις τιμές των σιτηρών. Ωστόσο, οι αρτοποιοί καταγγέλνουν ότι είτε πέφτουν είτε ανεβαίνουν οι τιμές των σιτηρών, οι ίδιοι αγοράζουν ακριβά το αλεύρι. Δεν γίνεται κάθε φορά που ακούγονται αυξήσεις μέσα σε ελάχιστα 24 ώρα να ανεβαίνουν τιμές και στην αντίθετη περίπτωση εδώ και 10 μήνες που μειώθηκε η τιμή των σιτηρών, να μην υπάρχουν μειώσεις στα άλευρα. Η κερδοσκοπία έχει μπει στο μικροσκόπιο της κυβέρνησης με σαρωτικούς ελέγχους και πρόστιμα σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι καμπάνες μέχρι στιγμής έχουν ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Θα είμαστε αμήλικτοι και απόλυτα αυστηροί σε όσους προσπαθήσουν να κερδοσκοπήσουν, εκμεταλλευόμενοι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για την ελληνική κοινωνία. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι έρχεται και νέος γύρος ακρίβειας λόγω αύξησης του μεταφορικού κόστους. Η εκτίμησή μου είναι ότι τις επόμενες μέρες οι τιμές θα είναι ακριβότερες. Ποιος είναι ο λόγος? Η αύξηση των καυσίμων. Και θα πω για πολλωστή φορά, δεν βρίσκω άλλο τρόπο συγκράτησης των τιμών πέρα από τη μείωση του ΦΠΑ. Η εντυνόμενη ακρίβεια στα τρόφιμα έβαλε τον πληθωρισμό ξανά σε ανωδική τροχιά τον Ιούλιο μετά από 6 μήνες αποκλιμάκωσης.